Κύριε Μαντάν, αναλάβατε την υπεράσπιση του 29χρονου Ροδίτη που κατηγορείται μαζί με έναν 19χρονο παιδί από την Αλβανία ότι βίασαν και σκότωσαν την Ελένη Τοπαλούδη. Είμαι ήδη στο στάδιο της μελέτης, της δικογραφίας και της ταξινόμησης του υλικού. Οπωσδήποτε μιλάμε για μια πράξη αποδοκιμαστέα. Κανείς δεν επιχαίρει με τη συμπεριφορά αυτή. Προφανώς μόνο λόγια συμπάθειας μπορεί κάποιος να έχει για την οικογένεια του θύματος. Από την άλλη μεριά όμως είμαστε υποχρεωμένοι να υπερασπιστούμε την νομιμότητα αυτής της διαδικασίας ως δικονομικοί εγγυητές για την διασφάλιση μιας δίκης δίκης. Οι πρώτες αντιδράσεις και συμπεριφορές του εντολέως μου κινούνται στην κατεύθυνση αυτή. Έδωσε όλους τους κωδικούς του, τόσο του Facebook όσο και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Δεν είχε τίποτα να κρύψει. Η θέση μας είναι και η απόφασή μας ηλυμένη από την αρχή. Θα συνεργαστούμε με πληρότητα με την ανακριτική αρχή. Δεν είμαστε εδώ για να συσκοτήσουμε την έρευνα. Δεν είμαστε εδώ για να αποπροσανατολίσουμε την ανακριτική διαδικασία. Θέλω να σημειωθεί αυτό. Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε και να συνδράμουμε τον ανακριτή στο δύσκολο πράγματι έργο του. Η επιδίωξή μας είναι η όλη υπόθεση, το όλο θέμα που πράγματι έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία να φτάσει όπως πρέπει με νυφαλιότητα στη δικαιοσύνη και εκεί να κριθεί από τον φυσικό δικαστή ο κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στην αποτρόπαιη αυτή πράξη για τον τρόπο, τον ρόλο και τη μορφή της συμμετοχής του στην υποκρίση υπόθεση. Κύριε Μαντά, ο εντολέας σας από την πρώτη στιγμή, από την απολογία του στην ανακρίτρια Ρόδου, δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, αλλά αποδέχεται ένα σκέλος μόνο της συμμετοχής του στις πράξεις. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από την πρώτη στιγμή έχει διατυπώσει μια θέση σαφή ότι ο ρόλος του και η συμμετοχή του σε αυτήν την υπόθεση δεν ήταν σε καμία περίπτωση πρωταγωνιστικός, δεν ήταν το κεντρικό πρόσωπο που με τη συμπεριφορά του δημιούργησε τις προϋποθέσεις και έφερε το αποτέλεσμα της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής. Από εκεί και μετά δεν αποποιείται, το τονίζω, δεν αποποιείται την ευθύνη που του αναλογεί. Πρέπει όμως με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία στο μέτρο αυτής ακριβώς της ευθύνης του τελικά να κριθεί. Θα ζητήσετε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης? Ευθέως σας λέω ότι έχει δοθεί σχετική εντολή από την κυρία ανακρίτρια Ρόδου και είναι σε εξέλιξη ήδη η διαδικασία της ιατροδικαστικής έρευνα στο επίπεδο της ψυχιατρικής κατάστασης του εντολέως μου. Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν υπάρχει επιδίωξη είτε ο εντολέας μου να κριθεί ως μη ικανός για καταλογισμό είτε ως περιορισμένης αντίληψης και περιορισμένης ικανότητας προς καταλογισμό. Δεν επιδιώκουμε με συμπεριφορές και θέσεις υπερασπιστικές που δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα να έχουμε μια επιοικέστερη ποινική μεταχείριση. Η προσδοκία μας για την επιοικέστερη ποινική μεταχείριση εξαντλείται στα στοιχεία πραγματικά περιστατικά της υποκρίσιμης ποινικής δικογραφίας και τη νομική αξιολόγηση βέβαια των χαρακτηριστικών της πράξης και της ευθύνης που του αναλογεί. Η κυρία ανακρίτρια Ρόδου σε όλες τις διατάξεις της τόνιζε ότι είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουν όλα τα social media καθώς από ό,τι φαίνεται το θύμα η Ελένη Τοπαλούδη επικοινωνούσε μέσω των social media που η ίδια διατηρούσε.
Μέχρι και πριν αναλάβετε εσείς, υπήρχε μία άρνηση και από τα δύο αγόρια που κατηγορούνται για τη δολοφονία της να δώσουν τους κωδικούς. Από τη στιγμή που αναλάβατε, βλέπουμε μία στροφή, μία αλλαγή στη συμπεριφορά του εντολέα σας. Έδωσε δηλαδή αμέσως τους κωδικούς. Επηρεάσατε κι εσείς προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Κυπουρού, εύκολα αντιλαμβάνεστε καταρχήν ότι μπορώ να μιλήσω μόνο για τον εντολέα μου. Σας λέω με απόλυτη ευθύτητα ότι από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, από το άνοιγμα του Facebook, από το άνοιγμα όλων των συμμετοχών που μπορεί να έχει στα social media, δεν υπάρχει τίποτα επιλείψιμο που να του δημιουργεί ανησυχία και να μην θέλει να συνεργαστεί. Πράγματι υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μία ταλάντευση, ας το χαρακτηρίσω έτσι, στο αν έπρεπε ή όχι να συνεργαστεί. Νομίζω ότι η στάση του των τελευταίων ημερών με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο υποδηλώνει και σημειώνει την πρόθεσή του να όχι μόνο να δώσει στοιχεία, όχι μόνο να συμβάλλει, αλλά να συνδράμει το έργο της ανακριτικής αρχής κάνοντας ήδη το πρώτο βήμα από την κλήτευσή του και την βούλησή του να δώσει τους κωδικούς όλων των του Facebook και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του.